Στράτης Μυριβίλης, η Λιτανία. Το κείμενο αυτό είναι απόσπασμα από το 44ο κεφάλαιο του μυθιστορήματος «Η Παναγία η Γοργόνα», που εκδόθηκε ολοκληρωμένο το 1949. Η υπόθεσή του διαδραματίζεται σε ένα παραλιακό χωριό στη Μουριά και στη Σκάλα Σικαμιάς, κοντά στη Μυτιλίνη, και παρακολουθεί την απλή ζωή των κατοίκων της περιοχής λίγο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο τίτλος του αναφέρεται στην εκκλησία της περιοχής, την Παναγιά τη Γοργόνα, που σύμφωνα με το μύθο του έργου πήρε το όνομά της από μια εικόνα της Παναγίας, ζωγραφισμένης ως Γοργόνας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο τόπος αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα λειψιδρίας, επειδή έχει καιρό να βρέξει. Το γεγονός απειλεί με καταστροφή τους ελαιώνες του χωριού, οι οποίοι αποτελούν το κύριο έσοδο των κατοίκων. Για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, οι κάτοικοι αποφασίζουν να κάνουν λιτανία και να παρακαλέσουν το Θεό να βρέξει. Έτσι, οι άνθρωποι του Ελιώνα αποφάσισαν να προσπέσουν στο Θεό. Οι δεσποτάδες του νησιού έστειλαν χαρτί σε όλες τις επαρχίες να γίνουν λιτανίες σε όλα τα χωριά, παράκλησης για τη βροχή, που την κρατούσε ο Θεός μακριά από τα χώματα των αμαρτωλών. Βγήκε ντελάλη στο χωριό, βγήκε και στη σκάλα και το φώναξε, πως την Κυριακή να ανέβουν όλοι στη Μουριά να βγουν στα χωράφια να παρακαλέσουν. Ξημέρωσε η Κυριακή και χτύπησαν οι δυο οι καμπάνες της Αγίας Φωτεινής. Πάνω στο βουνό χτύπησε και το σιδερένιο σήμαντρο της Αγίας Σωτήρας, του νεκροταφείου. Σαν να παρακαλούσαν μαζί με τους ζωντανούς και όλες οι χιλιάδες υπαλλοί ζευγάδες και ξοχαρέοι που ξεκουράζονταν εκεί από τη δούλεψη του Ελιώνα. Ύστερα χτύπησε και το καμπανάκι από τα ράχτα της Παναγιάς της Γοργόνας το καμπανάκι, να σηκωθούν και οι αλειτούργητοι ψαράδες να ανέβουν στη λιτανία. Σηκώθηκαν λοιπόν και τούτοι, βάλαν τις καλές τους τις βράκες, βάλαν τις μαύρες μαλένιες κάλτσες και τα γιορτερά παπούτσια και ανέβηκαν. Από την εκκλησιά της Αγίας Φωτεινής, τα πολίτουργα, ξεκίνησε η συνοδεία. Μπροστά οι παπάδες, ο ένας με το χρυσό βαγγέλιο και ο άλλος με τα σημαίνιο. Στις τέσσερις γωνιές οι τέσσερις ευαγγελιστάδες του σμάλτο, δεμένο ένα γύρο με ρουμπίνια σαν ροδοπαπούδες. Τα παλικάρια βαστούσαν τα κονίσματα, το μέγατο κόνισμα της Αμαρίτιδας με το νερό στο σταμνί της. Και το άλλο με τη βρύση την εφτάκρουνη, που είχε τις γούρνες άσπρες, μαρμαροπελεκητές και τα νερά τρέχουν από τη μία γούρνα στην άλλη. Στην πάνω-πάνω γούρνα είναι η Παναγία, με τα χέρια σηκωμένα για παρακάλεση. Βγήκαν και τα λάβαρα με μαύρο κρέπι, στον ασημένιο σταυρό, να δει ο Θεός τη θλίψη του κόσμου και άστραφταν οι χρυσές φούντες στον ήλιο. Ήταν μαζί και τα χώρια με τα φανάρια και τα ξεφτέρια, τυμμένα με τα σπράμφια ζωσμένα σταυρωτά με το κόκκινο ομοφόρι. Ξεκίνησε η πομπή για τα χωράφια, έβγαινε και έβγαινε ο κόσμος από το πρόκλητο και σωσμό δεν είχε. Άντρες, γυναίκες, παιδιά και γέροι όλοι τα κλούφισαν να πάνε στον Ελιώνα να παρακαλέσουν τον Κύριο που κρέμασε τη γη πάνω στα νερά να στείλει στα δέντρα τα πνεύματα της βροχής. Όσο βγαίναν από το χωριό, τα παπούτσια ακουγόντανε χιλιάδες στο καλντερίμι. Ύστερα άρχισε ο χωραφόδρομος. Μονοπάτι, και δεν χωρούσαν παρά ο ένας πίσω από τον άλλο. Η συνοδεία έγινε μακριά σαν ατέλειωτο μαύρο φίδι που πάει που κλωθογύριζε ανάμεσα στα δέντρα τις κουλούρες του. Σιγά σιγά χανόταν πίσω από μια πίκνα από καρυδιές και έλεγες «Πάει», καταχωνιάστηκε μέσα στη λαγκαδιά του οριάκα και ξαφνικά πάλι να και έβγαινε το κεφάλι του στο ξάχναντο. Αυτό το κεφάλι άστραφτε από λέπια χρυσά και αργυρά, λαμπουκοπούσαν στον ήλιο τα ξεφτέρια και τα φανάρια με τα κρίσταλα, όλο γλύκα χρώματα ροδί και θαλασσί, πορτοκαλί και βυσσινή. Κατόπι ξετυλιγόταν αργά αργά η μαύρη ουρά και σ' όλο το δρόμο μπουχός σηκωνότανε σύννεφο ξανθό πάνω από την ανθρωπομάζοξη. Πήγαν και σταμάτησαν στα Ομαλά, που είναι η μοναδική εισάδα πέρα στον ανηφορικό Ελιώνα. Εκεί σταμάτησε το κεφάλι της λιτανίας και το φίδι άρχισε να κουλουριάζεται, να συμμαζεύει τη μαυρίλα του, ώσπου σταμάτησε να τυλίγεται και ως η άκρα της ουράς. Τότε σε έκανε ο παπάς τον αγιασμό και ράντισε με βρεγμένο βασιλικό τον Ελιώνα στα τέσσερα σημεία σταυρωτά. Πήραν και νοικοκυρέοι και γυναίκες μέσα σε μπουκαλάκια να ραντίσει καθένας το χτήμα του. Κατόπι οι παπάδες είπαν την παράκληση για τη βροχή και σε κάθε φράση χίλιες φωνές έλεγαν «Αμήν». Ανέβαινε πυκνό το μοσκολίβανο μαζί με την προσευχή και τα σιμοκούδουνα από τα θεμιατά των παπάδων ακούγονταν παράξενα ανάμεσα στα δέντρα μαζί με τα κυπροκούδουνα των ζωντανών που γύρευαν άδικα ένα χλωρό φύλλο.
στέκονταν με κολλημένα πλευρά και μου κάνιζαν διψασμένα, βέλαζαν λυπητερά και ξεψυχούσαν από την πείνα και τη δίψα, γιατί η γης δεν έβγαζε νερό να δροσιστούν και χορτάρι να φάνε. Τα βλέπαν οι άντρες και ανεσθέναζαν. Τα βλέπαν οι γυναίκες και έκλεγαν. «Του Κυρίου δεηθόμεν!» Η ευχή σηκωνόταν μονότονη, παρακαλεστική, κλαψιάρικη, σηκωνόταν με τη σκόνη και με τους καπνούς προς τον ουρανό. «Και σπλαχνίστητη ημίν, Κύριε, τη σχημαζωμένη φοδρός και τη των αναγκαίων εν δία πιεζωμένης. Κύριε Λέισον», φώναζαν με πόνο οι χριστιανοί. Και ο παπάς ξέσερνε πάλι ψαλμουδιστά τη φωνή. Όμβρους ειρηνικούς εξαπόστειλον τη γη προς καρποφορίαν. «Κύριε Λέισον, μέθησον, Κύριε τους άβλακας, ταύτης ύδατος καθαρού, η στροφήν ημώντε και των αλόγων ζώων». Όλος ο κόσμος γονάτισε στα χώματα, έκανε το σταυρό του, κοίταζε παρακαλεστικά του Θεό μέσα στα γαλάζια μάτια του ουρανού. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, είπαν με δύναμη «Αμήν». Να βουήξουν οι στεγνές λαγκαδιές, να πάει η φωνή τους ως τα πόδια του Κυρίου να τους ακούσει. Οι γυναίκες, εκνευρισμένες με τα πρόσωπα κόκκινα από το περπάτημα και τη ζεστή σκόνη, σιγόκλεγαν με θρησκευτικό υστερισμό. Οι ριές χτυπούσαν τον κόρφο και έκαιγαν μέσα στα κεραμιδάκια πηχτό ελιόδακρυ που μοσκοβολούσε γλυκά. «Ελέησέ μας, Κύριε». Έτσι τέλειωσε η λιτανία κάτω από έναν ουρανό πυρωμένο και παστρικό. Στράτης Μυριβίλης, η Παναγιά η Γοργόνα. Βιβλιοπωλείων της Εστίας.